Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον χώρο της ανθοκομείας που βασίζει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία της στην αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής του Ερετινού του Δήμου Νέστο, εγκαινιάστηκε η παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου. Η επένδυση που υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής ανέρχεται στο ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει 35 στρέμματα θερμοκηπίων. Η επιχείρηση παράγει έριζα μοσχεύματα καλοπιστικών ανθοκομικών φυταρίων με τη χρήση του γεωθερμικού πεδίου Ερετινού Καβάλας και για πρώτη φορά στη συνεργασία με το Δήμο Νέστου χρησιμοποιούνται τα θερμά νερά μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Νέστου. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ανέρχονται στις 120 και αναμένεται να αυξηθούν στις 160. Η μονάδα αυτή όχι μόνο δημιουργεί τις προϋποθέσεις συνεργασίας με ξένους επενδυτές, παράγει ένα προϊόν το οποίο κυρίως είναι εξωστρεφές, υπηρετεί τις εξαγωγές, εκμεταλλεύεται το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες και ταυτόχρονα βεβαίως πάνω απ' όλα δημιουργεί και θέσεις απασχόλησης. Εκτός από το ωφέλη στην κοινωνία και την οικονομία της περιοχής, η συγκεκριμένη επένδυση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει και ύψιστα περιβαλλοντικά ωφέλη, καθώς η λειτουργία της μονάδας φέρει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χρησιμοποιούμε γεωθερμία, δεν υπάρχει κανένα φουγάρο. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας μας είναι μηδενικό και ελπίζουμε ότι με την επέκταση θα προσελκύσουμε και άλλους επενδυτές ώστε να επενδύσουν εδώ και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή. Στην τελετή των εγγενείων παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστιος Μέτιος, οι βουλευτές του νομού, ο Δήμαρχος Νέστου και φορείς της περιοχής.